Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι ο απέναντι. Είναι εδώ, στο εσωτερικό. Διότι, κοιτάξτε τώρα, την ώρα που γίνεται συζήτηση και απαιτήσεις από την Τουρκία για τα αναβαθμισμένα F-16 και οι Αμερικανοί έχουν διχαστεί, ας το πούμε έτσι, στο τι λέει το State Department και το τι κάνει το Κογκρέσο, ο διχασμός ο μεγάλος είναι στο εσωτερικό, το δικό μας. Εφτάσαν οι δηλώσεις του Υφυπουργού Παιδείας, ο οποίος είχε από τις πιο σταθερές θέσεις στα ελληνοτουρκικά, δεν μπορεί να τις παραγράψεις. Όμως η δήλωσή του ξένησε πάρα πολλούς. Αυτό από τη μία. Από την άλλη, στον κύριο Τσάφο, σύμβουλο του Πρωθυπουργού, ο οποίος μιλάει για ζητήματα της τουρκικής δημοκρατίας Βορείου Κύπρου. Και λες, όπα, τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, επειδή την Τουρκία διαβάζει καλά ο κύριος Σταθακόπουλος, καλημέρα κύριε Σταθακόπουλε και καλή χρονιά. Καλημέρα, καλή χρονιά, καλή εβδομάδα και στους ακροατές. Κύριε Σταθακόπουλε, είστε από τους ομιλητές που έχετε πει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στο εσωτερικό το δικό μας. Ας αφήσουμε την Τουρκία με την πάγια στρατηγική της. Πιστεύετε ότι αυτό διάγουμε αυτές τις μέρες ή όπως λένε κάποιοι έρχεται στην επιφάνεια η αστοχία της μυστικής διπλωματίας? Μεγάλη κουβέντα. Θα προσπαθήσω να πω την άποψή μου σαφώς, δεν θα αποφύγω. Με ό,τι γνώση έχω, μέσω των ειδήσεων και αυτά που βλέπω και παρακολουθώ, άρα θα πω γνώμη χωρίς να έχω πλήρη γνώση, δηλαδή θα γλιστήξω στο ατόπιμα που λέει ο Πλάτωνας στο Πρωταγόρα, να μην λέμε τη γνώμη μας αν δεν έχουμε γνώση. Άρα λοιπόν τώρα θα πιθανολογήσω λοιπόν εγώ τώρα με αυτά που βλέπω έτσι και διαχρονικά και με τη γνώση και την εμπειρία μου. Κοιτάξτε, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, τα προβλήματα είτε στα άτομα, είτε στις κοινωνίες, είτε στα κράτη, ξεκινούν πάντοτε από τον δικό τους εαυτό, δηλαδή από τα εσωτερικά τους θέματα. Δηλαδή αν δεν τα έχεις βρει εσωτερικά, αν δεν ξέρεις ποια είναι η πορεία σου και τι θέλεις πραγματικά να κάνεις και αυτοσχεδιάζεις ή ο καθένας λέει τη γνώμη του, έτσι δεξιά και αριστερά και αυτό νομίζω κτλ. Δεν υπάρχει μια σταθερή γραμμή, το αποτέλεσμα είναι να βρίσκεσαι σε σύγχυση και οι απέναντι, οι όποιοι είναι αυτοί απέναντι, τελικά να σε κερδίζουν κατά κράτος ή στα σημεία ή τέλος πάντων να κερδίζουν αυτό το οποίο θέλουν. Στην Ελλάδα έχουμε αυτό το ατόπιμα, δηλαδή συχνά λέμε τη γνώμη μας χωρίς να έχουμε γνώση ή κάνουμε εκείνο που λέγει ο Ηρόδοτος, ως εμί δοκί, δηλαδή όπως μου φαίνεται. Το όπως μου φαίνεται δεν σημαίνει ότι έτσι είναι ή συχνά αυτή η έκφραση που ακούμε πλέον καθημερινά που λένε σχεδόν όλοι οι συνέλληνες. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η αλήθεια. Είναι αυτό που νομίζεις εσύ ως αλήθεια. Δηλαδή είναι υποκειμενική προσέγγιση ενός θέματος, μιας κατάστασης. Και λες η αλήθεια είναι. Δεν είναι η αντικειμενική αλήθεια, είναι της γνώμης σου ότι μπορεί να είναι αυτή η αλήθεια. Εν δεύτερη πτώση λοιπόν, το θέμα με την Τουρκία είναι ότι νομίζουμε ότι ξέρουμε την Τουρκία, επειδή είμαστε ιστορικοί γείτονες και αντίπαλοι αιώνες, δεν τη γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να ερμηνεύσουμε την κοινωνία την τουρκική με τα δικά μας κριτήρια, δεν είναι καθόλου έτσι, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω, έχουν άλλον αξιακό κώδικα, άλλη προσέγγιση και μια απλή μετάφραση των δηλώσεων των Τούρκων αξιωματούχων ή των Τούρκων των καθημερινών, τι διαβάζουμε, δεν αρκεί η μετάφραση για να καταλάβεις τι υπονοεί η έκφραση αυτή στη δικιά τους γλώσσα ως έννοια. Και στην Ελλάδα έχουμε αυτό το κακό, δηλαδή ο καθένας λέει τη γνώμη του, ότι να είναι αξιωματούχος ή μη, τελέγγε αρμόδιος, εξωφύκιο αρμόδιος ή μη, και τελικά να δημιουργείται αυτή η σύγχυση. Πέραν τούτου, επειδή συχνά τα λέμε και τα θέματα της ιστορίας και για μένα δεν είναι άμυρα του σήμερα, για να ερμηνεύσει το σήμερα, τα ιστορικά θέματα, η Ελλάδα θέλοντας και μη, κακά τα ψέματα, ιδρύθηκε το πρωτόκολλο του Λονδίνου το Φλεβάρι του 1830, ως χώρα υποεπιτροπία. Και υποεπιτροπία έχει μείνει, με τα καλά και τα κακά μπορεί να έχει αυτό, δηλαδή τη διάσωση της επειδιάς επί 200 χρόνια να μην ξανά σκλαβωθεί, αλλά με τίμημα. Τίποτα δεν είναι δηλαδή δωρεάν, gratis, όπως λέγανε οι Λατίνοι. Αυτό σημαίνει ότι πληρώνει τίμημα. Ένα από τα τιμήματα είναι ότι πρέπει να δηλώνει πάντοτε ότι είναι πρόθυμη σύμμαχος των προστατών, ότι να παίρνει οπλικά συστήματα, να μπαίνει πάντοτε δίπλα τους και στο πλευρό τους και η εθνική της πολιτική, η εξωτερική, να είναι πάντοτε εναρμονισμένη με τα θέλω
των τρίτων που μας, σε εισαγωγικά, μας προστατεύουν όσο και αν δεν αρέσει αυτή η έκφραση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει ξεκάθαρη εθνική πολιτική πέραν του ότι ανήκομενε στη Δύση και επομένως θα κάνουμε ό,τι μας υπαγόρευε και μας υπαγορεύει η Δύση, ξαναλέω, με ό,τι καλό ή κακό έχουμε κερδίσει στο, ή χάσει στο διάβα του χρόνου. Ως εκ τούτου, θεωρώ, επειδή με τον Υπουργό είναι ένα χρόνο μικρότερός μου, ήμασταν την ίδια περίοδο στην νομική Αθηνών και είχαμε τον ίδιο καθηγητή διεθνούς δικαίου, τον κύριο Ρούκουνα, μεγάλος ακαδημαϊκός και τεράστιος δάσκαλος, ο πρώτος διδάξας διεθνολόγος στην Ελλάδα, με διεθνείς διακρίσεις. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται τη δικιά μου ερμηνεία για το τι ήθελε να πει. Σαφώς και ξέρει και το διεθνές δίκαιο, το διδάσκει ως καθηγητής και σαφώς ξέρει γράμματα. Και δεν θεωρώ ότι του ξεφεύγουν με την νομική σκέψη και την διάβγεια που έχει πράγματα και θάματα. Ως εκ τούτου, θέλοντας, χωρίς να έχω συζητήσει μαζί του έτσι και χωρίς να θέλω να ερμηνεύσω, να παρερμηνεύσω, πιθανό λόγο ότι ήθελε να πει αυτό που είναι μια πάγια τακτική, δηλαδή ότι εμείς θέλουμε την Τουρκία να ανήκει στη Δύση για να μην έχουμε αντίπαλο. Ως ανήκουσα στη Δύση, σαφώς πρέπει να προμηθεύεται οπλικά συστήματα δυτικά και όχι ρώσικα, κινέζικα ή οτιδήποτε που θα την εκτρέψουν της κοινής αμυντικής. Καλά, δεν το είπε έτσι η κυρία. Όχι, θέλω να πω ότι ήθελα να προσέξετε, λέω, πιθανολογώ. Είμαι πολύ συγκεκριμένος, τι λέω. Ναι. Λέω πιθανολογώ και θα καταλήξω. Εσείς πιθανολογείτε, αλλά ήταν πολύ συγκεκριμένος. Θα καταλήξω. Αν τον αφήσουμε τον Τούρκο. Αντιλαμβάνομαι το δημοσιογραφικό έτσι να πω αυτό ή αυτό, αλλά θέλει έτσι λίγο δομή, λίγο σκέψη. Θεωρώ λοιπόν ότι σαφώς και ξέρει τι είπε, σαφώς και ξέρει γράμματα, σαφώς και ξέρει το διεθνές δίκαιο. Σαφώς και υπάρχει μια πολιτική ευρύτερη στην Ελλάδα, διαχρονικά ασχέτως κυβερνήσεως, ότι η Τουρκία πρέπει να μείνει στη Δύση για να μην την έχουμε αντίπαλο, στρατιωτικά δηλαδή τουλάχιστον, ιδεολογικά και πολιτιστικά ήταν και είναι αντίπαλος και ως αξιακός κώδικας είναι αντίπαλος από αυτά που πρεσβεύουμε εμείς, αλλά τέλος πάντων στρατιωτικά είμαστε στον ίδιο αμυντικό οργανισμό στο ΝΑΤΟ και όντες στο ΝΑΤΟ πρέπει να παίρνει οπλικά συστήματα νατοϊκά για να αμυνθεί κατά όποιον τέλος πάντων επιτεθούν στο ΝΑΤΟ σε κάποια φάση, ξέρω εγώ, χρονική αβέβαια, αν θεωρήσουμε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι ρωσο-ουκρανικός, αλλά ότι είναι νατοϊκό ρωσικός στο πεδίο της Ουκρανίας. Άρα λοιπόν η λογική είναι ότι η Τουρκία πρέπει να μένει από εδώ, να εναρμονίζεται με τα οπλικά συστήματα της Δύσης και επομένως αν παίρνει αυτά τα οπλικά συστήματα, να τα χρησιμοποιήσει αν και εφόσον η ίδια ή το ΝΑΤΟ δεχτεί επίθεση, να τα χρησιμοποιήσει κατά των επιτιθέμενων. Εν τούτης γνωρίζουμε πρακτικά ότι η Τουρκία παίρνει τα οπλικά συστήματα και με τα οπλικά συστήματα αυτά δεν τα έχει ασκήσει τέλος πάντων εις βάρος, αλλά απειλεί ότι θα τα ασκήσει εις βάρος Ελλάδος, δηλαδή μια νατοϊκής χώρας και μια χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η Κύπρος. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι, ξαναλέω, δεν θα υποδείξω εγώ στον Υπουργό τι θα πει. Είναι υπεύθυνος και γνωσμένου κύρους γνώσης του διεθνούς δικαίου και ξέρει τι λέει. Εκείνο λοιπόν που εγώ ως ακροατής, και ως νομικός αν θέλετε, θα ήθελα να ακούσω και εκεί να σταματήσει, ήταν ότι ναι, θέλουμε την Τουρκία να μένει στη Δύση, να μην την έχουμε αντίπαλο στα θέματα δηλαδή τα οπλικά, να εναρμονίζεται και να μην απειλεί. Τέλος. Μισό λεπτό. Από εκεί και πέρα. Μισό λεπτό, κύριε Σταθακόπουλε. Ναι, το ότι θέλουμε να πάρουμε τα F-16 και θα δούμε και τα λοιπά, αυτό είναι αυτογκολ, έτσι το βλέπω εγώ, αυτογκολ, και αποδυναμώνει τις προσπάθειες που κάνουν και οι Έλληνες Αμερικής αλλά και ο γερουσιαστής Μενέντες, λέγοντάς του ότι ναι μεν εσύ λες αυτά, βεβαίως και ο Μενέντες τα λέει με ένα αστερίσκο. Μισό λεπτό κύριε Σταθακόπουλε, μισό λεπτό. Δεν θα σας αφήσω να επεκταθείτε άλλο, το συλλογισμό το βάλατε. Κοιτάξτε, προφανώς ο Υπουργός δεν θέλει ερμηνεία. Και θα το πω εγώ πιο σκληρά. Μετά την πατάτα. Διότι εδώ, κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι αν θα πάρει τα F-16 Viper η Τουρκία στην ελεύθερη οικονομία που ζούμε, αν θέλετε. Το θέμα είναι ότι ο Μενέντες και η ελληνική ομογένεια δεν είπαν να μην τα πάρει. Είπαν να τα πάρει, αλλά πρώτον, θα σταματήσει τις υπερπτήσεις. Δεύτερον, δεν θα απειλεί τη χώρα. Αυτή είναι η ουσιαστική συζήτηση. Πολύ σωστά. Αυτά δεν τα είπε ο κύριος Συρίγος όμως. Ο κύριος Συρίγος είπε κάποια στιγμή θα τα πάρει. Όχι να τα πάρει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και το δεύτερο που θέλω να σας θέσω. Ο κύριος Συρίγος είπε και κάτι ακόμη.
ότι αν δεν πάρει τα αμερικανικά, θα πάρει τα ρωσικά και θα είναι ανεξέλεγκτος. Δηλαδή η κυβέρνηση διαστόματος του Υπουργού ομολογεί ότι οι συζητήσεις που κάνουμε εμείς για τους S-300 και τα ρωσικά που φύγαν είναι μειών. Γιατί έτσι το καταλαβαίνω. Αν τα ρωσικά είναι καλύτερα και να μην τα πάρει η Τουρκία, τότε εμείς γιατί τα διώχνουμε? Λογικό δεν είναι το ερώτημα? Ναι, θα σας πω πάλι και εγώ πάλι τι αντιλαμβάνομαι. Ξαναλέω, δεν δεσμεύω κανέναν άλλον πέραν του εαυτού μου, γιατί δεν ανήκω και σε κάποιο κόμμα ή σε προφανώς, κάποια ομάδα ή σε κάποιο think tank. Επομένως, προφανώς μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά ως εμή δοκί, όπως τα λέγει, όπως μου φαίνεται και ο Ηρόδοτος. Σε αυτό που είπατε, ακριβώς εκεί που με διακόψατε, αυτό θα έλεγα και συμφωνώ απολύτως, το αστεράκι που είπα, όμως ήθελα να συνεχίσω και να πω, το είπατε, ότι οι Έλληνες της Αμερικής και ο πρόεδρος Μενέντες λένε σαφώς να μείνει στη Δύση και σαφώς να παίρνει οπλικά συστήματα και τα F-16, τα βαθμίσεις και τα λοιπά, πλην όμως να μην τα χρησιμοποιεί απειλητικά, όπως είπα και στην αρχή, κατά της Ελλάδος. Αυτό τώρα βεβαίως πώς θα το κάνει η Τουρκία. Θα σου πει ναι, δεν θα τα χρησιμοποιώ, αλλά θα τα χρησιμοποιήσει αν ομιγέννητο, ξέρω εγώ, χρειαστεί κάτι. Απαιτηθεί κάτι ή προκύψει κάτι. Άρα λοιπόν είναι αόριστο. Δηλαδή λέμε ναι μεν, αλλά η Τουρκία λαμβάνει ως μήνυμα, ερμηνεύοντας εδώ αυτό που ξέρω καλά, δηλαδή τη λαμβάνει η Τουρκία από αυτό. Mm. Οπότε εντάξει τώρα, μωρέ, ας λένε, ας φωνάζουν, εγώ θα τα πάρω στο τέλος. Αυτό λαμβάνει η Τουρκία ως κοινωνία, ως πολιτικός κόσμος. Τους δικούς μας προβληματισμούς, τη δικιά μας, ας πούμε, δημοκρατική σκέψη, τη δικιά μας φιλελεύθερη σκέψη, τη δικιά μας σκέψη ότι δεν θέλουμε εχθρούς, θέλουμε να έχουμε όλους μας σύμμαχους και φίλους και να είμαστε μαζί και να μην τσακωνόμαστε. Αυτά η Τουρκία τα λαμβάνει, τα καλόπιστα δηλαδή, τα λαμβάνει ως αδυναμία. Τώρα, αναφορικά με το θέμα των ρωσικών οπλικών συστημάτων, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ, εύλογο αυτό που ρωτήσατε, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι το εξής, ότι μην πάρουν οπλικά συστήματα από Ρώσους ή από Κινέζους, γιατί τότε, αν πάρουν από αυτά, θα σταματήσουν να προμηθεύονται δυτικά, θα κοπεί ο ομφάλιος λόρος, ο αμυντικός αν θέλετε με τη Δύση, θα παρεκτραπεί τελείως η Τουρκία, όχι ως απρόβλεπτη, το θεωρώ ατυχές εγώ το απρόβλεπτο να λέγεται, ως ανεξέλεγκτη, αφού έτσι κι αλλιώς μας έχει δηλώσει προφορικά ότι στρέφει προς την Ευρασία. Μάλιστα. Από 9 Ιουνίου με το πέρας της ασκήσεως εφές το δήλωσε ο πρόεδρος Ερντογάν, είπε όχι αύριο, αλλά εκεί τίνω, δηλαδή εκεί είναι η πορεία μου, έχει δείξει πορεία δηλαδή. Ωραία, οπότε οι δικοί μας σύμμαχοι μετά που πανηγυρίζουμε Αμερικανοί, Γάλλοι κλπ, τι θα κάνουν, θα την αφήσουν ανεξέλεγκτη ή μήπως τελικώς πρέπει να καταλάβουμε ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας δεν μπορεί να διαβάσει σωστά την κεμαλική και νεοοθωμανική πολιτική, όπως μου λέει και ο φίλος μου Σοκράτης. Αυτό μπορώ να το πω με τα βεβαιότητας ως ειδικός 40 χρόνια με τους Τούρκους. Δηλαδή, από τα 18 μου, τώρα είμαι 58 που ξεκίνησα τη νομική και ταυτόχρονα ως χομπίστας τότε διάβαζα και τα θέματα Τουρκίας και μετά έτυχε να πέσω στο μεγάλο τον Νεογλίτο Σαρή, νομικός και αυτός και μετά ο πρώτος διδάξας τουρκολόγος στο τμήμα της κοινωνιολογίας του Παντίου τότε, που είμαι και διδάκτορας του. Ακριβώς αυτό μας δίδασκε εδώ και 40 χρόνια ο Νεογλής, ο Μαγκαρίτης. Ότι δεν μπορείς να ερμηνεύεις την Τουρκία και δύο ο πολιτικός μας κόσμος, που δεν ξέρει καν τουρκικά, θα μου πεις δεν είναι και υποχρεωμένοι, αλλά η συμβουλή τους κτλ., να ερμηνεύσουν την νοοτροπία του Τούρκου, όπου είναι τα δικά μου δικά μου και τα δικά σου δικά μου. Όπως λέγανε πάρα πολύ εύστοχα οι παππούδες μας με την γνωστή παροιμία, Τούρκον είδες άσπρα θέλει, αξέδεσα, σημαίνει νομίσματα. Άρα κύριε Σταθακόπουλε. Και άλλον είδες κι άλλα θέλει. Μάλιστα. Δεν ερμηνεύεται η Τουρκία σωστά. Άρα κύριε Σταθακόπουλε, είναι πολύ επιφανειακό να λέμε ότι όλα γίνονται για εσωτερική κατανάλωση της Τουρκίας εν ώψη των εκλογών. Γίνεται και γι' αυτό, αλλά δεν είναι αυτό το μείζον στην Τουρκία. Αυτό είναι, εντάξει, αυτό που βλέπουμε όλοι, το φανερό. Δεν είναι αυτό όμως. Είναι η ουσία μεγάλη Τουρκία. Έχει άλλη νοοτροπία, άλλη κουλτούρα, άλλη λογική από τον τελευταίο πολίτη μέχρι την οποιαδήποτε ηγεσία. Και τώρα πανηγυρίζουν, ας πούμε, να μην βγει ο Ερντογάν, να βγει κάποιος άλλος. Πού πας βρε Καραμήτρο? Μάλιστα. Κυριολεξία. Το λέω λαϊκά. Πού πας βρε Καραμήτρο? Που θα έρθουν οι εθνικοκεμαλιστές και θα είναι τρεις χειρότεροι του εθνικομουσουλμάνου Ερντογάν. Ο οποίος έχει τη λογική της πολιορκίας, που και αυτή βεβαίως βγάζει αποτέλεσμα, σαφώς. Ωφελείται σε βάθος χρόνου όμως, αλλά αργά και ανέμακτα. Με πολιορκία να κερδίσει αυτό που θέλει. Και έχουμε και τους άλλους, οι οποίοι σου έχουν κάνει από τη μικρασιατική καταστροφή μέχρι τα Σεπτεμβριανά στην Κωνσταντινούπολη, μέχρι την Κύπρο, μέχρι τα Ίμια και τόσα άλλα, ας πούμε, κτλ. Και αυτοί φτιάξαν τους χάρτες με τα αμφισβητούμενα νησιά. Και θες να ξανάρθουν, ας πούμε, αυτοί, οι οποίοι με ένα προσωπείο τάχα μου δυτικό τρόπο θα τα ξαναβρουν με τη Δύση και θα ξαναπέσει η Ελλάδα σε δεύτερη μοίρα εναντί της Τουρκίας.
Τουλάχιστον με τον Ερντογάν ξέρουμε τι πρεσβεύει η Τουρκία. Και όποιος δεν το βλέπει, εθελοτυφλεί. Ναι, αλλά κοιτάξτε τώρα. Έχω εδώ πέρα το σύμβουλο του Πρωθυπουργού, ο οποίος, ο κ. Τσάφος, ο καλός επιστήμονας, ο οποίος αναφερόμενος σε ερευνητικές άδειες που έχει εκδώσει το ψευδοκράτος, αναφέρεται στην τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου. Με συγχωρείτε δηλαδή. Δεν τρελαίνεσαι. Κοιτάξτε, δεν μας αρέσουν αυτά. Αλλά να σας πω κάτι έτσι ρεαλιστικά, γιατί με τις... Όχι, δεν μου το πείτε ρεαλιστικά. Ρεαλιστικά έχεις εισβολή και κατοχή παράνομη, καταδικασμένη. Λοιπόν, έτσι. Τι τουρκική δημοκρατία. Όχι, ρεαλιστικά θέλω να καταλήξω το εξής, ότι συχνά ακούμε από στελέχη ή από διπλωμάτες εκφράσεις παγιωμένες μέσα στην διπλωματία των κλειστών πορτών, τη φανερή διπλωματία, αλλά που γίνεται σε συναντήσεις και σε meetings και με ξένους κτλ. Όπου έχουν παγιωθεί de facto και τύπου χρησικτησίας, το έχω ξαναπεί αυτό, πολλοί όροι και έννοιες, τις οποίες για το political correct, δημόσια, όταν λένε το δημόσια κάτι, προσέχουν τι λένε και πώς τα λένε, για να μην ερεθίσουν το κοινό αίσθημα, αλλά, κακά τα ψέματα, έχω γνώση και εμπειρία και εγώ προσωπική, σε συζητήσεις που γίνονται σε διεθνή φόρα και τα λοιπά, πράγματα που δεν μας αρέσουν ονοματίζονται πρακτικά έτσι. Δηλαδή δεν λένε τα κατεχόμενα, λένε αυτό που είπε ο σύμβουλος. Εκεί λοιπόν τι συμβαίνει. Από τη συνήθεια να τα λες έτσι δεν σημαίνει ότι το εννοείς και καλά, δηλαδή ότι σας συνδράμισε. Αυτό είναι λεκτικό, ας πούμε. Με συγχωρείτε, να το πείτε εσείς και εγώ να πούμε ότι λέμε καμία και καμία μακακία. Αλλά άμα το λέει κυβερνητικός αξιωματούχος, δεν το είναι. Εκεί λοιπόν τι πιστεύω εγώ τώρα, ότι υπάρχουν δύο τεινά. Το πρώτον, ότι του ξέφυγε, ότι ξέχασε ότι μιλάει δημόσια και νόμιζε ότι μιλάει πάλι όπως μιλάνε στα γραφεία μεταξύ τους οι διπλωμάτες ή οι σύμβουλοι ή οι αναλυτές για λόγους ευκολίας. Όχι όμως ότι αποδέχονται και τη νομική διάσταση αυτού, του ξέφυγε, το ένα είναι αυτό, και το άλλο είναι ότι πράγματι λέγεται αυτό, να ερεθιστεί η κοινή γνώμη, να αρχίσει ένας διάλογος και κάποια στιγμή να δούμε πράγματα που τα έχουμε συζητήσει και εμείς και άλλοι και τα λέμε κατά καιρούς και στεναχωριόμαστε, ότι έρχονται οδυνηρές λύσεις συμβιβασμών, όπου το πικρό θα γίνει γλυκό, θα χρυσωθεί το χάπι και θα παρουσιαστούν σύνηθες αυτό στην ελληνική ιστορία οι συμβιβασμοί που είναι ήττες τελικά ως αξιοπρεπείς συμβιβασμοί και ότι τι να κάνουμε βρε παιδί μου, πόλεμο να κάνουμε. Θα βγουν οι λαγοί αυτοί που θα λένε μα θέλετε πόλεμο, όχι δεν θέλουμε πόλεμο, θέλουμε καλύτερη διαπραγμάτευση την οποία δεν βλέπουμε να κάνετε. Αυτό είναι το ζητούμενο αν θέλετε και το διατάφτα της ελληνικής κοινής γνώμης, όπως τουλάχιστον και εγώ την ψυχανεμίζομαι και την εισπράττω σαν συζητήσεις που κάνω. Δεν μου λέτε τώρα, επειδή διαβάζετε καλά την Τουρκία και καθημερινά, υπήρξε ταυτοχρόνως, γιατί έγινε σαφές αυτό που θέλατε να πείτε στα προηγούμενα, υπήρξε την τελευταία εβδομάδα μία από την ελληνική πλευρά διαρροή του τύπου, όχι επισήμως, περί επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίως και μόνο νοτίως Κρήτης 12 ναυτικά μίλια, καμία κουβέντα ανατολικά και βόρεια. Υπήρξαν οι τόνοι της Τουρκίας μη μάσου του, αλλά αποπληθωρίζοντας λιγάκι την Τουρκία, εγώ καταλαβαίνω και εσείς θα μας πείτε αν είναι έτσι, ότι δεν τρελαίνεται για τα 12 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης. Την απασχολεί να διαφυλάξει να μην είναι αυτό πόρτα για 12 ναυτικά μίλια ανατολικά και βόρεια της Κρήτης. Το διαβάζω λάθος? Όχι, καθόλου, έτσι. Μάλιστα. Έτσι είναι ακριβώς. Και εμείς επιμένουμε στις διαρροές, το τονίζω αυτό, νότια της Κρήτης, όχι ανατολικά και βόρεια. Ναι, ναι. Μάλιστα. Έτσι είναι όπως το λέτε ακριβώς, το πιάσατε, έτσι είναι. Θεωρώ ότι όταν το κάνουμε αυτό, αν αποφασίσουμε να το κάνουμε, θα πρέπει ο πολιτικός κόσμος να έχει ένα ραγές μέτωπο, δηλαδή να μην λένε μα μου όχι δεν έπρεπε έτσι κλπ. Διότι η Τουρκία ακούει τι λέμε. Και όταν εισπράττει ότι εμείς έχουμε διγλωσία ή είμαστε διφορούμενοι, δεν είμαστε και σίγουροι, δεν έχουμε αυτοπεποίθηση το τι κάνουμε και πώς το κάνουμε, μας αφήνει να αυτοαποδομηθούμε μόνοι μας. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Σου λέει άσου, θα παγωθούν μόνοι τους ως συνήθως και αυτό παράγγελικα. Η Τουρκία έτσι και τις κάνεις πράξεις και τις εννοείς και δει αραγές μέτωπο πολιτικού κόσμου και κοινής γνώμης, δηλαδή ψηφοφόρων.
Και σε δει ότι το κάνεις και δεν την υπολογίζεις, αυτομάτως μαζεύεται. Δηλαδή δεν θα σε χτυπήσει οπλικά. Μπορεί να γκρινιάξει, να φωνάξει, θα σου κάνω, θα σου ράνω, μέχρι εκεί τέλος. Όμως τι κάνει η Τουρκία? Η πολιτική της Τουρκίας είναι, τι έχουν οι Έλληνες ως παθογένεια? Τη διχόνοια τη δολερή. Λέγανε το 1821, 12 παλουμπέοι, 13 καπετανέοι. Δηλαδή στο χωριό Παλούμπα του Πλαπούτα έχουμε 12 καπετάνιους, έχουμε 12 πολεμιστές, αλλά οι 13 οξύμορο, έτσι, από τους 12 θέλουν να γίνουν καπετάνιοι. Δηλαδή αρχηγός του αρχηγού, όλοι είμαστε πρόεδροι. Λοιπόν, αυτή τη λογική την οποία γνωρίζουν οι Τούρκοι άριστα σε εμάς, από την εποχή εκείνη, τώρα μην μπούμε στην ιστορία, έχουμε άπειρα ιστορικά παραδείγματα πώς το χρησιμοποιούσαν κατά των Ελλήνων αυτό, τι κάνουνε. Μαλήσαν πάντοτε ένα σπόρο αμφισβήτησης μετά του τι είπαμε, δηλαδή μεταξύ μας να αμφισβητήσει ο ένας τον άλλον και να πλακωθούμε μεταξύ μας. Και μετά καθόντουσαν και τρώγανε πασατέμπο να δουν πώς τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Περιγράφουν οι αγωνιστές όταν πολιορκούσε αστεράκι μικρό, σύντομο έχει χρησιμότητα, για να καταλάβετε αυτό που λέω, σε παράδειγμα. Στην πολιορκία της Μεθόνης και της Κορώνης των Κάστρων, ήταν οι Έλληνες από πίσω και βρίζαν τους Τούρκους. Οι Τούρκοι την εποχή εκείνη, όπως ξέρουμε, ήταν εξισλαμισμένοι ντόπιοι πληθυσμοί, δηλαδή ξέραν ελληνικά. Και τους βρίζαν τους Τούρκους, στους μουσουλμάνους δηλαδή, Οθωμανούς, λεγόμενους Τούρκους, τους έβριζαν στα ελληνικά να φύγουν, να κάνουν ράνο κτλ. Και γινόταν οχλαγωγία. Οπότε λέει ο Τούρκος που ήταν ο πάνω διοικητής, σουτ βραλωμί! Δηλαδή βγάλετε το σκασμό που τρώγε στα κεντρά, για να συνεννοηθώ με έναν, γιατί όλοι βρίζανε αλλά δεν είχαν διατάφτα τι θέλουν τους Τούρκους. Και με τους λέει σουτ βρερομνί, αμέσως λέει πάγωσε το αίμα τους και ηρέμησαν και τελικά πέρασε αυτό που ήθελε ο πολιορκούμενος αξιωματούχος Τούρκος. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε πως ξέρουν την ιστορία μας και ξέρουν τη βαθιά μας παθογένεια. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω σήμερα, κύριε Σταθακόπουλε, να σας ρωτήσω στο εσωτερικό της Τουρκίας, το υπονοήσατε. Ναι, ναι. Είμαστε σε εκλογική τροχιά και εκεί. Σωστά. Και μάλιστα ο Ερντογάν άφησε να διαφανεί ότι θα γίνουν και πιο γρήγορα οι εκλογές. Ναι, χωρίς αν τις κάνει πριν τον Απρίλιο, αρχές Απριλίου, θα ισχύει το τρέχον εκλογικός νόμος που πρέπει για να μπει ένα κόμμα στην ανθοσυνέλευση να πιάσει 10%. Αν το κάνει προς τα τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου, τότε ισχύει ο νέος ψηφισμένος εκλογικός νόμος που για να μπει στην εθνοσυνέλευσή του θέλει 7%, δηλαδή μειωμένο ποσοστό. Άρα εσείς λέτε Μάιο το πιθανότερο. Το πιθανότερο είναι μετά το ελληνικό Πάσχα προς το Μάιο, ναι. Μάλιστα. Με βάση τη φέρουσα αντίληψη αυτή τη στιγμή στην τουρκική κοινωνία και το γεγονός ότι η λεγόμενη ενωμένη αντιπολίτευση, η ηγέτη ακόμη που θα αντιμετωπίσει, δεν ανακοινώνει. Ναι. Τι σας λένε όλα αυτά? Ότι θα ξανακερδίσει ο Ερντογάν. Γιατί παρά έχει τις δημοσκοπήσεις που διαρρέουν ότι χάνει από όλους. Δικές του είναι αυτές τις δημοσκοπήσεις για να βάλει τους αρχηγούς των κομμάτων του μετόπου αντιπολίτευσης να παγωθούν μεταξύ τους. Το έχει καταφέρει. Για το ποιος θα μπορούσε να είναι αρχηγός και να το στηρίξουν οι υπόλοιποι. Ο Κιλιστάρογλου δεν κάνει πίσω, υπέρ του Ιμάμογλου παραδείγματι. Η Αξενέρ λέει δεν θέλω να με έχετε πρόεδρο, αλλά αν εκλεγεί δικός μας να με κάνετε πρωθυπουργό. Οι Κούρδοι επουδενοί, το ΧΑΝΤΕΠΕ, επουδενοί τους έχουν πει ότι θα στηρίξουν κάποιον από τους Κεμαλικούς, διότι έχουν μνήμη οι Κούρδοι ότι αυτοί που τους κυνηγούσαν από το 1938 και μετά ήταν οι Κεμαλικοί. Άρα λοιπόν λένε θα κατέβουμε το ΧΑΝΤΕΠΕ με δικό μας. Και ξεχνάει εδώ πέρα στην ελληνική κοινωνία, δεν γνωρίζουμε γιατί δεν έχει ενημέρωση η ελληνική κοινωνία, ότι το μεγαλύτερο μέρος των κουρδικής καταγωγής Τούρκων αστικοποιημένων δεν είναι του ΠΚΚ υποστηρικτές ή το UBG. Ψηφίζουν Ερντογάν. Σωστά. Δηλαδή σωστά. Τα αγνοούμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή λένε, να ας πούμε, ξέρω εγώ, η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, ξέρω εγώ, θα καταψηφίσει, που είναι μεγάλη στην Τουρκία, θα ψηφίσει κατά τον Ερντογάν. Ποιος το είπε αυτό? Υπάρχουν βίντεο, τα έχω ανεβάσει, τα έχω δημοσιεύσει, όπου ένα τρίτο τουλάχιστον της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στην Τουρκία είναι συντηρητική. Άσχετα του σεξουαλικού προσανατολισμού, είναι συντηρητική στα θέματα της πολιτικής και ψήφισαν και ψηφίζουν Ερντογάν. Δηλαδή, αγνοούμε στοιχειώδη πράγματα για τη δομή του εκλογικού σώματος και πώς ψηφίζει την Τουρκία. Ο Ερντογάν έχει το Σύνταγμα υπέρ του, την νομοθεσία που εκπηγάζει του Συντάγματος υπέρ του. Έχει εξεδοντιάσει ουσιαστικά τους αντιπάλους του που θα μπορούσαν να είναι αντιπαλοί του, έχοντας στερήσει σε περισσότερους από αυτούς το δικαίωμα του εκλέγεστε, βλέπε η Μάμογλου κτλ. Και από την άλλη μεριά έχει καταφέρει να έχει με τη διαρροή
των δημοσκοπήσεων ότι τον κερδίζουν όλοι, ουσιαστικά να θεωρούν οι αντίπαλοι του ότι καθένας από αυτούς τον κερδίζει, άρα εν δυνάμει θα γίνει πρόεδρος, άρα να μην μπορούν να ορίσουν το αντίπαλο δέος του Ερντογάν. Και στους λίγους μήνες που μένουν μέχρι τις εκλογές, δεν αναστρέφεται αυτό το κλίμα κατά του Ερντογάν και ο Τούρκος ψηφοφόρος, ο μέσος Τούρκος ψηφοφόρος, όσο απογοητευμένος και να είναι από τον Ερντογάν, δεν θέλει να περάσει σε κατάσταση ακυβερνησίας. Δηλαδή να μην μπορεί να έχει ηγέτη. Γιατί οι Τούρκοι θέλουν πάντοτε έναν ατά Τούρκ, δηλαδή πατέρα Τούρκων, ή έναν μπαμπά Τζιμ, πατερούλη. Αυτό θέλουν οι Τούρκοι σε πλήρη αντίθεση νοοτροπίας της ελληνικής κοινωνίας και ψηφοφόρων. Και είναι λάθος να ερμηνεύει στην Τουρκία και τι θα ψηφίσουν και ποιοι και πώς, με τα ελληνικά δεδομένα και το τι νομίζεις, επειδή τάχα, ας πούμε, ξέρεις την ευρωπαϊκή πολιτική ή τη λογική της Ελλάδας. Καμία σχέση με την Τουρκία. Καμία όμως. Κύριε Σταθακόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Μιας και το θίξατε και είπατε για τον δάσκαλό σας, χθες έφυγε ένας άλλος μεγάλος της διεθνούς ανάλυσης, ο Χριστόδουλος Γιαλουρίδης, να το πούμε και αυτό. Ο Λάκης ήταν μεγάλη μορφή, φίλος καλός, γνώστης, μας έμαθε γράμματα όλους μας και φίλος του, το έμεινε του δασκαλού μου. Έτσι. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταθακόπουλε, να είστε καλά.